Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε να κάνουμε την αλεπουδίτσα μας. Καλημέρα. Τι κάνουν τα κορίτσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Σήμερα θα κάνουμε μαζί την αλεπουδίτσα. Καλημέρα στα κορίτσια μου. Συγγνώμη που καθυστέρησα λιγάκι, αλλά προσπαθούσα να τελειώσω τη μετάφραση. Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε την αλεπουδίτσα μας. Θέλετε βαβακερό νήμα, εάν δεν έχετε το σετάκι. Σετάκια νομίζω έχουν μείνει μόνο δύο. Είναι στα 13 ευρώ, όπως έχουμε πει. Καλημέρα στα κορίτσια μου. Καλημέρα, η Μαρία με λέει από Αμερική. Από Δράμα, από Λεβανίδια, Λακωνίας. Δεν ξέρω που είναι αυτά, αλλά δεν πειράζει. Από Κύπρο, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μας. Από Λουδία, η Λίτσα, από Χαλκίδα, η Σουζάννα. Από Εύβοια, η Μαρία, από Άργος, η Στέλλα, Άργος Ορεστικό. Καλημέρα, καλημέρα. Από Ικαρία. Εκεί πρέπει να πάμε στην Ικαρία, γιατί εκεί μου λένε δεν έχει άγχος. Εδώ εχθές έγινε κατακλυσμός. Ειρηνάκη μου, τι κάνεις? Πρέπει να έρθεις να με δεις. Δεν ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μου. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την αλεπουδίτσα μας. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να την ολοκληρώσουμε. Σε ένα live δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς. Αλλά θα κάνουμε το κεφάλι και το σώμα σίγουρα σήμερα. Και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να προλάβουμε. Δεν είναι δύσκολη. Αν πηγαίνετε βήμα-βήμα με τις οδηγίες μου, θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Μέσα στο πακετάκι σας έχει και το υλικό αυτό που βάζετε για να τη γεμίζετε την αλεπού. Εντάξει. Σας έχει ένα βελονάκι. Και έχουμε και τρία νήματα. Αυτό είναι για το σώμα, το οποίο περισσεύει. Αυτό είναι για κάποια σημεία που έχει άσπρο, με στα φτάκια, στην ουρίτσα, στα ποδαράκια. Και αυτό το μαύρο είναι που ξεκινάμε λίγο τη μουσούδα, το κεφαλάκι που θα το ξεκινήσουμε μαζί τώρα. Και τα μάτια τα οποία τα κεντάμε, εντάξει. Μπορείτε να έχετε και ακριλικό νήμα ακόμα να τη δοκιμάσετε με το βίντεο. Το χθεσινό βίντεο δεν πρόλαβα να το ανεβάσω στο YouTube, θα το ανεβάσω σήμερα. Και όλα τα βίντεο, όπως ξέρετε, τα ανεβάζω στο YouTube. Θα συνεχίσουμε και αύριο ό,τι δεν ολοκληρώσουμε την αλεπουδίτσα, για να μπορούμε να προχωράμε. Σίγουρα αύριο το μεσημεράκι θα σας κάνω και κάτι ακόμα live, εντάξει. Και αφού θέλετε τόσο πολύ μια φούστα, εγώ λέω να σας κάνω μια φούστα χειμερινή, με χειμερινό νήμα, αλλά που μπορείτε να την κάνετε και με καλοκαιρινό νήμα. Δηλαδή θα σας κάνω εγώ ένα δείγμα και θα σας δώσω λίγο διαστάσεις και για καλοκαιρινό νήμα. Αλλά θα τη δείξουμε με χειμερινό και σχέδιο το οποίο μπορεί να γίνει και με καλοκαιρινό. Τι λέτε? Καλώς το φίλο μας το Βασίλη, που μας βλέπει από τη Ζυρίχη. Καλημέρα σε όλες σας, λέει ο Βασίλης, ο οποίος πλέκει τέλεια πράγματα. Όσες βλέπατε τα live μας ή όσες δεν τα βλέπατε, δέστε τα στο YouTube που τα έχουν βάσει. Ο Βασίλης μας είχε φτιάξει πολύ ωραίες πλέξεις όταν ήρθε το καλοκαίρι. Ένα πολύ ωραίο runner που άρεσε σε πολλές. Βασίλη μας, κάποια στιγμή θέλω να μας γράψεις ή σε προσωπικό μήνυμα στείλε μου και θα το αντιγράψω εγώ. Τις σειρές έτσι όπως ήταν για το runner, θυμάσαι? Είχαμε πει θα τα καθαρογράψουμε στο κορίτσι και δεν το βάλαμε. Ναι. Θα σας βρω λοιπόν μια φούστα, η οποία να μπορεί να είναι και για χειμωνιάτικη και για καλοκαιρινό το σχέδιο. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε ένα-δύο λεπτάκια θα ξεκινήσουμε. Και η Αμαλία σκεφτόταν να φτιάξει μια φούστα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
Ωραία, ο Βασίλης θα μας κάνει την βοήθειά του την πολύτιμη, τη χάρη. Και θα μας στείλει λίγο τις διαστάσεις, όχι τις διαστάσεις, το πώς πηγαίνουν οι αυξήσεις νομίζω, Βασίλη. Πώς βάζαμε, ποιες αυξήσεις βάζαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι μοναχούλα, τέτοια ώρα. Και να σας πω, το απολαμβάνω λίγο. Την ησυχία και την ηρεμία. Έχει δροσιά σήμερα στο Κιλκίς, γιατί χτες έβρεξε το βράδυ πάρα πολύ. Κατακλυσμός. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ξαναλέω ότι αν έχετε στο σπίτι ακριλικό νήμα ή βαβακερά νήμα, δοκιμάστε την να λεπουδίτσα, είναι πολύ εύκολη. Θα την πάμε βήμα-βήμα, εντάξει. Και αν ακολουθείτε τις οδηγίες, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, εντάξει. Εάν στο σπίτι δεν έχετε κάποιο υλικό να βάλετε μέσα, π.χ. μπορείτε να ανοίξετε κάποιο παλιό μαξιλάρι που δεν θέλετε, μπορείτε να γεμίσετε την λεπουδίτσα, παραδείγματος χάρη, με κομμάτια από διάφορα νήματα. Απλώς για να τη γεμίσετε, εντάξει. Λοιπόν, θα γυρίσω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Okay. Αν κάτι δεν βλέπετε, οτιδήποτε μου λέτε. Λοιπόν, οι οδηγίες που έχετε είναι αυτές, αλλά σήμερα μια και θα τις κάνουμε. Θα τις βάλω και στα ελληνικά και θα υπάρχουν πλέον μετά μέσα στα κουτιά σας και στα ελληνικά. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως είπαμε. Εδώ βλέπετε ότι έχει στη μουσούδα της λίγο μαύρο. Επομένως ξεκινάμε το μαύρο. Έχει το βελονάκι, αλλά εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω το 3,5, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου. Εντάξει. Λοιπόν, κανονικά οι οδηγίες εδώ σας λένε να κάνετε 3 αλυσίδες και να ξεκινήσετε να κάνετε τα άριχτα. Εγώ όμως, όπως σας έχω πει, μου αρέσει περισσότερο, θα κάνουμε τη φούστα, μην ανησυχείτε. Δεν ξέρω σίγουρα μέσα αυτήν την εβδομάδα, αλλά την επόμενη σίγουρα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μαγικό κύκλο εγώ, γιατί όπως ξέρετε το μαγικό κύκλο το προτιμώ, γιατί δεν αφήνει κάποιο κενό. Καλημέρα. Λοιπόν, με το μαύρο νήμα ξεκινάμε τη μουσούδα μπροστά. Κάνουμε αυτό, κρατάω λίγο έτσι εδώ. 3,5 νούμερο βελονάκι, το οποίο το έχει και μέσα στο πακέτο σας. Και κάνουμε 7 άριχτα, εντάξει. Λοιπόν, ένα εδώ το πρώτο, το οποίο δεν το υπολογίζω, ξεκινάω από εδώ. 1, γιατί εκείνο το κάνω για το σφίξιμο. 2, 3, 4, 5, 6, 7 άριχτα. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Για να κλείσουμε το μαγικό κύκλο, έχουμε πει τεντώνουμε. Λοιπόν, νήμα ακριλικό θα πάρετε. Εγώ περιμένω καινούργια ακριλικά αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό δεν ξεκινάω ακόμα τη φούστα. Λοιπόν, βουβώ στην πρώτη θηλιά εδώ. Εντάξει. Και μου λέει να κάνω και στην επόμενη σειρά το ίδιο. Λοιπόν, κάνω μία αλυσίδα, αυτό εδώ το κενό που βλέπετε, μετά όσο σφίγγω εδώ την κλωστή μου, κλείνει, βλέπετε. Λοιπόν, εγώ πάντα, όπως ξέρετε, εδώ στην πρώτη θηλιά κάνω ένα άριχτο, τώρα δεν θα το κάνω όμως, θα συνεχίσω με ένα στο καθένα. Είναι λίγο πιο χοντρό, ελάχιστα αυτό το νήμα, από το 8. Είναι σταθερό, είναι βαμβακερό, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζω με ένα άριχτο στο καθένα. Συγγνώμη λίγο, γιατί είναι μαύρο και λίγο με δυσκολεύει τώρα, αλλά έχουμε μόνο 2 σειρές να κάνουμε εδώ. Αυτήν που κάναμε και αυτήν τώρα. Μετά πάμε στο πορτοκαλί, το οποίο θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ένα άριχτο στο καθένα. Εντάξει. Θέλουμε να έχουμε 7 άριχτα, επομένως μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει. Κλείνω
Εδώ που έχω το βουβό μου θα βγάλω λίγο τη θηλιά, το σημαδάκι. Κλείνω εδώ με βουβό, συγγνώμη. Βλέπετε, αρχίζει και γυρνάει έτσι. Τώρα, όταν θέλω να αλλάξω το χρώμα, επειδή θα το χρησιμοποιήσω όλο αυτό, θα το κόψω και εκεί που κάναμε το βουβό θα βγούμε και θα ξανακάνουμε το βουβό με το καινούριο χρώμα, έτσι. Έχουμε πει ότι εδώ που έχουμε το μαύρο χρώμα, εδώ που έχουμε το μαύρο χρώμα, βάζουμε το πορτοκαλί χρώμα, εδώ έτσι. Και κάνουμε το βουβό μας με το πορτοκαλί, γιατί για να μην φαίνεται η ένωσή μας, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τεντώνουμε λιγάκι. Κλείνουμε. Τα δύο χρώματα μαζί. Και τώρα, είμαστε στην τρίτη σειρά. Κάνουμε πάλι 7 άριχτα, μία αλυσίδα και ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Και μετράμε. Να είναι 7 τα άριχτά μας. 1, 2, καλημέρα, φτιάχνουμε λεπιδίτσα, 3, 4, 5, 6, 7, το γυρίζουμε λίγο έτσι και εδώ θα κάνουμε πάλι το βουβό μας, είναι αρκετά μακριά, γιατί δεν κάναμε ακόμα αυξήσεις, εντάξει. Αλλά θέλουμε εδώ μπροστά η μητούλα να είναι έτσι. Okay. Λοιπόν, έχουμε κάνει 7 σειρά. Πάμε στην 3 σειρά, συγγνώμη, 7 άριχτα. Στην 4η σειρά, στην οποία κάνουμε αύξηση, εντάξει. Κάνουμε αύξηση κάθε δεύτερη θηλιά. Συγγνώμη, σε 2 θηλιές. Επομένως, κάνουμε 1, 3 μονά, 2, 3 μονά, σε τέταρτη θηλιά κάνουμε αύξηση. Εδώ, σε 2 θηλιές δηλαδή, κάνουμε ένα λεπτάκι λίγο να διαβάσω τις οδηγίες, συγγνώμη. Είμαστε στην 4η σειρά. Λοιπόν, 4 αυξήσεις σε 2 θηλιές, επομένως 1-2 αύξηση, 1-2 αύξηση θα πάμε, εδώ 1-2, εδώ 1-2 αύξηση. Ένα εδώ. Εδώ. Εντάξει. Σε 2 θηλιές. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην επόμενη σειρά ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Είμαστε στην 5η σειρά. Ένα άριστο σε κάποια θηλιά. Πάμε εδώ, κάνουμε το βουβό μας. Okay. Στην επόμενη σειρά
κάνουμε μία αύξηση στην αρχή της σειράς. Άρα τι κάνουμε, μία αλυσίδα και ένα άριχτο εδώ και ακόμα ένα στην ίδιο σημείο. Δηλαδή κάνουμε δύο άριχτα στην πρώτη φυλιά. Συνεχίζουμε με ένα στο καθένα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια που μας βλέπουν. Λοιπόν, βουβό. Εντάξει. Λοιπόν, κάναμε στην έκτη σειρά, πάμε στην έβδομη σειρά, κάνουμε το ίδιο. Μία αλυσίδα. Μία αύξηση εδώ, στην πρώτη φυλιά, κάνουμε δύο άριχτα. Ένα στο καθένα συνεχίζουμε. Ξαναλέω ότι κάνουμε το κεφάλι της αλεπούς. Εντάξει. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και με ακριλικό νήμα για να το δείτε πώς σας βγαίνει. Εγώ πλέκω με 3,5 βελονάκι. Καλημέρα, καλημέρα. Βουβό εδώ. Μία λυσίδα. Πάμε στην 8η σειρά, στην οποία κάνουμε πάλι το ίδιο και στην 9η και στη 10η. Εντάξει, θα τη συνεχίσουμε μαζί. Είμαστε στην 8η σειρά. Μόνο στην αρχή κάνουμε στην πρώτη φυλιά αύξηση και μετά κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε φυλιά. Η αλεπουδίτσα, μα την πάτε βήμα-βήμα, όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ εύκολη. Την κάναμε με ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Της έλεγα εγώ και αυτή έκανε τις αυξήσεις. Βουβό εδώ. Κάναμε την 8η σειρά τώρα. Πάμε στην 9η, την οποία κάνουμε το ίδιο. Μία λυσίδα, αύξηση εδώ στην πρώτη φυλιά, κάνουμε δύο. Κάνουμε μετά ένα στο καθένα εκτός από την πρώτη φυλιά που κάναμε την αύξηση. Βουβό πάλι, μία λυσίδα, πάμε στη 10η σειρά, εδώ στην αρχή κάνουμε μόνο μία αύξηση, δύο άριχτα στο ίδιο σημείο. Σήμερα φτιάχνουμε αλεπουδίτσα, αμιγκουρούμι, από τα σετάκια μας. Μπορείτε να το φτιάξετε μηνύματα που έχετε στο σπίτι σας. Κανονικά θέλει βαβακερό νήμα, σταθερό, και επίσης εάν το κάνετε δώρο σε κάποιο παιδάκι είναι πιο καλά για τα παιδάκια, τα βαβακερά τα νήματα, έτσι. Ευχαριστώ και την Νίκη και κάποιες άλλες που παντάτε την ώρα που πλέκω εγώ, γιατί αυτό με διευκολύνει πάρα πολύ. Ένα άριχτο μετά σε κάθε θηλιά. Εδώ βουβό, συγγνώμη δεν έπιασα καλά, εδώ βουβό. Λοιπόν, και τώρα στην 11η σειρά κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε φυλιά. Με το πορτοκαλί συνεχίζουμε, έτσι.
Κάνουμε ένα στο καθένα. Ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Γιατί πρέπει να ξυλώσει το κεφάλι, Λένα. Δεν το έκανες σωστά. Εδώ έχουμε πει ότι δεν κάνουμε. Λοιπόν, στη 12η κάνουμε μία αύξηση. Εδώ. Στην αρχή κάνουμε 2. 1. 2 στην αρχή θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά κάνουμε. 1. 2. 3. Άριχτα. Στο τέταρτο κάνουμε 2. Συγγνώμη. 1, 2. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε. 1, 2, 3, μονάριχτα. Στο τέταρτο κάνουμε 2. 1, 2. Καλημέρα, καλημέρα. Μετά 1, 2, 3, στο τέταρτο κάνεις 2, εδώ, και μετά εδώ κάνουμε 1. Αν έχεις κάνει πάρα πολλές αυξήσεις, θα φαίνεται ωραία εδώ μπροστά η μητούλα της. Γιατί θέλει λίγο μητούλα η αλεπουδίτσα μας. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη 13η. Και κάνουμε αύξηση κάθε 5 άριχτα. Επομένως, μία λυσίδα, ένα άριχτο εδώ, 2, 3, 4, 5. Στο έκτο κάνουμε αύξηση. 1, 2. Μετά 1, 2. 3, 4, εδώ στο πέμπτο, συγγνώμη, κάνουμε αύξηση και 1, 2, 3, 4, εδώ στο πέμπτο κάνουμε αύξηση. Και μετά κάνουμε ένα μόνο εδώ και βουβό εδώ πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάνουμε μετά τις μειώσεις μας, λέει, όπως κάναμε τις αυξήσεις μας. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Λοιπόν... Στις επόμενες, συγγνώμη, μετά από αυτή τη σειρά, στις επόμενες 6 σειρές θα κάνουμε ένα στο καθένα για να δημιουργηθεί το κεφάλι. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι, μετράμε πόσες θηλιές έχουμε στην πρώτη σειρά μας. 1, 2, 3 και μετά θα αρχίσουμε τις μειώσεις. 6 σειρές κάνουμε το ίδιο. 4, 5, 6, καλημέρα, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Λοιπόν, 20 θηλιές, βουβό, μία λυσίδα.
εντάξει, και ξανά 20 θηλιές. Αυτό βάζω εγώ ένα σημαδάκι εδώ και ξέρω ότι αυτή η σειρά που έκανα τώρα είναι η πρώτη από τις 6, εντάξει. Επομένως, για 6 σειρές κάνουμε το ίδιο, θα τις κάνουμε μαζί, θα κάνετε λίγο υπομονή, δεν είναι πολλές, 2, αυτή είναι η δεύτερη, ένα στο καθένα. Ένα άριχτο στο καθένα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν νομίζω να σας φαίνεται ως τώρα δύσκολη. Για λεπού. Λοιπόν, και το σαλιγκάρι, το οποίο σε κάποιες σας φαίνεται δύσκολο, θα το φτιάξουμε και αυτό. Μην ανησυχείτε. Όπως σας έχω υποσχεθεί, όλα τα κουκλάκια που έχουμε στα σετάκια μας, τα φτιάξουμε. Λοιπόν, βουβό εδώ, συνεχίζουμε. Είμαστε στην τρίτη σειρά, ένα στο καθένα, θα κάνουμε συνολικά 6 σειρές. Βάζω λίγο πιο ψηλά. Η αλεπουδίτσα δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη, να ξέρετε. Φαίνεται στο κουτί μεγάλη, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί την κάναμε με την Σοφία μου. Λοιπόν, 1, 2, 3, στην τέταρτη σειρά είμαστε τώρα. Λοιπόν, ένα στο καθένα. Συνεχίζουμε κανονικά. Εδώ βουβό. Μια λυσίδα. Συνεχίζουμε. Συνολικά είπαμε 6 σειρές. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ πρέπει να κάνω ακόμα ένα. Και εδώ βουφώ, μια λυσίδα, θα κάνω λίγο εδώ στην αρχή γιατί μου τραβάει λίγο. Επιτόσεξα λίγο παραπάνω στην προηγούμενη σειρά. Για να μην ξυλώνω, είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, στην έκτη τελευταία σειρά τώρα, για να αρχίσουμε να κάνουμε τις μειώσεις.
Λοιπόν. Για να σας βγει και λίγο πιο μεγάλο το κεφάλι, λένε που γράφεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, κορίτσι μου. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, δοκιμαστικό κουκλάκι το κάνεις. Λοιπόν, κάνουμε εδώ. Είναι η τελευταία μας σειρά. Και τώρα μας λέει ότι θα αρχίσουμε να κάνουμε τις μειώσεις μας σύμφωνα με τον τρόπο που κάνουμε τις αυξήσεις μας. Τώρα εγώ θα σας δείξω μία σειρά μόνο και θα σας εξηγήσω πώς θα συνεχίσετε. Και μετά θα συνεχίσετε εσείς προς το πίσω, εντάξει, για να μην καθυστερήσουμε πολύ. Γιατί έχουμε να κάνουμε και το σώμα, να ξεκινήσουμε και λίγο από το σώμα. Λοιπόν, στην προηγούμενη σειρά αυτό που κάναμε, είχαμε κάνει 4-3 μονά, όχι συγγνώμη, 5 μονά και στο έκτο κάναμε την αύξηση, εντάξει. Επομένως τώρα θα κάνετε μία λυσίδα, θα ξεκινήσετε από εδώ να μετράτε τα 5, από εδώ, εντάξει. Επομένως, 1, 2, 3, 4, συγγνώμη λίγο, 5, εδώ μονά στην αρχή, μετά εδώ μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή και κάνουμε τη μείωση τώρα, έτσι, ok. Συνεχίζουμε με 4 μονά τώρα. 1, 2, 3, 4 μονά και εδώ κάνουμε μείωση. Παίρνω, βγαίνω, παίρνω, βγαίνω. Εντάξει. Και συνεχίζουμε πάλι με 4 μονά. Σημειώνω κάπου πώς έκανα τις αυξήσεις μου, γιατί με τον ίδιο τρόπο θα αρχίσω να κάνω τις μειώσεις μου. 3, 4... Και εδώ, στο πέμπτο και στο έκτο, κλείνω μαζί. Ωραία. Και εδώ, κάνω το βουβό μου και πάω στην επόμενη μείωση. Η επόμενη μείωση μου ήταν ότι έκανα σε κάθε 3 και στο τέταρτο έκανα αύξηση. Επομένως, μία λυσίδα, εδώ. 1, 2, 3... Στο τέταρτο έκανα μείωση. Παίρνω κλωστή και στο πέμπτο τα κλείνω μαζί. Εντάξει. 1, 2, 3, στο τέταρτο και στο πέμπτο κλείνω μαζί. Με αυτό το τρόπο θα συνεχίσετε να κάνετε τις μειώσεις σας. Okay. Και καθώς ολοκληρώνετε και κάνετε τις μειώσεις, θα συνεχίσετε μετά κάνοντας μία μείωση μόνο στην αρχή της σειράς σας, εντάξει, όπως κάναμε τις αυξήσεις. Θα το κάνετε αυτό για 1, 2, 3, 4, 5 σειρές, όπως είχαμε κάνει δηλαδή από την 7η σειρά έως την 11η. Και μετά θα μειώσετε ακόμα 2 φορές, θα αφήσετε τουλάχιστον 4-5 θηλιές στο τελείωμά σας. Ήμασταν στις 20 θηλιές, αν δεν κάνω λάθος, εμείς, όταν είχαμε φτάσει που κάναμε τις 6 σειρές, εντάξει. Και θα φτάσετε στο σημείο που θα έχετε 5 θηλιές, 4 θηλιές και εκεί θα το αφήσετε, θα κλείσετε άλλο για να μπορέσετε να βάλετε το γέμισμά σας. Okay. Λοιπόν, δεν είναι έφτασε τη Λένα και το γέμισμα, γι' αυτό δεν σε έφτασε το γέμισμα, γιατί εμείς την έχουμε κάνει και δεν είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα θα ξυλώσω λίγο εγώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το σώμα, έτσι, από την αλεπού μας. Εγώ τις οδηγίες σας τις γράψω αναλυτικά, έτσι, αν κάτι έχω κάποιο λαθάκι οτιδήποτε θα φαίνεται στις οδηγίες σας τις γράψω αναλυτικά, θα σας ανεβάσω μέχρι αύριο. Λοιπόν, ξεκινάμε το σώμα, okay. Το οποίο σώμα αναγράφεται εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε πάλι το 3,5 βελονάκι και κάνουμε τώρα το σώμα, λοιπόν, ή κάνετε 2 αλυσίδες και κλείνετε με βουβό ή κάνετε μαγικό κύκλο όπως κάνω εγώ και 6 άρρηκτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Εδώ έτσι, ξεκινάμε και κάνουμε 6 άρρηκτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Την πρώτη θηλιά δεν την υπολογίζουμε και κάνουμε 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Λένα μου, πριν ξυλώσεις κάτι, περίμενε κορίτσι μου για να σας γράψω αναλυτικά τις οδηγίες και μετά να ξεκινήσεις. Λένα Πανουριά, σε σένα το λέω αυτό, αγάπη μου, ναι. Λοιπόν, 6 και βουβό στην πρώτη θηλιά. Ξεκινάμε το σώμα της αλεπούς. Λοιπόν, στην επόμενη θηλιά, σειρά, συγγνώμη, θα κάνουμε 2 άρχτες σε κάθε ένα για να γίνουν 12 τα άρχτά μας. Ένα εδώ, ξεκινάω και κάνω ένα εδώ πέρα. 2 στο καθένα. Στην αρχή εκείνο το ένα που έκανα, θεωρώ ότι η αλυσίδα μου συν αυτό που έκανα είναι σαν να έχω κάνει 2 άρχτα, εντάξει. Λοιπόν, 2 στην κάθε θηλιά, έτσι ώστε τα 6 άρχτα να γίνουν 12. Εντάξει, μετράω λίγο για να είμαι σίγουρη, τα γκρουπ μου ότι είναι 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γκρουπ, είμαι σωστή. Εδώ είναι το βουβό μου, κλείνω. Λοιπόν, και μετά, σε κάθε τέταρτη θηλιά μου λέει, θέλω να κάνω αύξηση και θέλω συνολικά να μου βγουν 30. Αυτό που θα κάνετε είναι θα μετράτε. Αν ξεκινήσουμε από εδώ, 1, 2, 3, 4, 5 εδώ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Βλέπετε, δεν βγαίνει. Κάποιες οδηγίες πολλές φορές στα αγγλικά δεν μας βοηθάνε. Λέει όμως ότι θέλει να έχουμε 30 αλυσίδες, 30 άρχτα. Επομένως, αν πούμε ότι κάνουμε 2 εδώ, 3, 4, 2 εδώ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Βλέπετε ότι βγαίνει πάλι. Επομένως, αφού έχω 12 εγώ, θα κάνω κάθε ένα και αύξηση. Εντάξει, και θα τα μετρήσουμε πάλι. Αν δεν κάνετε δοκιμές, δεν μπορείτε να είσαστε σίγουρες. Επομένως, κάνω 2 εδώ μπροστά, 1 και ακόμα 1, 2. Εντάξει, μετά ξανακάνω εδώ 1. Εδώ κάνω 2. Εδώ θα ξανακάνω 2. Γιατί θέλει να γίνουν 30. Επομένως, για να γίνουν 30, σε κάποια σημεία θα πρέπει να βάλω δίπλα-δίπλα 2. Εντάξει, 1. Όχι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Σε κάθε ένα θέλει από 2. Εδώ, 2. 1, 2. 1, 2. Έχω κάνει 1, 2, 3. Εντάξει. Στο τέταρτο θα βάλω 3. Εδώ. 1, 2. 1, 2, 1, 2, μετά με πόσα από 2 κάναμε, 1, 2, 3, στο τέταρτο θα βάλω από 3, εδώ, 1, 2, 3, θέλουμε τα 12 να γίνουν 30, επομένως όταν τα κάνουμε επί 2, γίνονται 24. Κάνουμε σε άλλες 3-4 θηλιές από 2 για να γίνουν παραπάνω. Εντάξει. 1, 2 και θα μετρήσουμε πάλι. 1, 2. Θα κάνω εδώ 3 και θα μετρήσω. Χωρίς μέτρημα δεν γίνεται. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλει λίγο, τα κουκλάκια θέλουν λίγο προσοχή. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Επομένως, θέλουμε άλλες 2 θηλιές, 4 θηλιές, συγγνώμη, θα ξυλώσω και θα προσθέσω σε αυτά εδώ πέρα και θα κάνω από 3 για να γίνουν 30. Εντάξει, εδώ θα κάνω 3, εδώ θα κάνω 3 και επίσης εδώ 3, εντάξει, και επίσης και εδώ που δεν βάζουμε συνήθως θα βάλω 2,
Okay. Από τη στιγμή που θέλει 30, πρέπει να βγουν 30. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο δεξιά, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα για 9 σειρές με 30 άρρηχτα και μετράω ταυτόχρονα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, καλημέρα, καλημέρα, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Βουβό. Εντάξει. Και συνεχίζουμε ένα στο καθένα. Καθώς θα συνεχίσουμε τώρα ένα στο καθένα, θα δείτε που θα αρχίσει αυτό να κλείνει. Θα κάνουμε μία-δύο σειρές μαζί. Εντάξει. Βάζουμε ένα σημαδάκι. Αυτό να πάρω από εδώ. Και βάζουμε στην προηγούμενη σειρά μας που ήταν η πρώτη. Εδώ. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε συνολικά 9 σειρές. Εντάξει, δεν θα τις κάνουμε και τις 9 τώρα μαζί. Απλώς να δείξουμε 2-3 σειρές. Για να δείτε ότι όντως αρχίζει και κλείνει μετά το σώμα. Ένα στο καθένα. 30 άρρηχτα συνολικά θέλουμε. Χρειάζεστε περίπου από το πορτοκαλί ένα 50 γραμμαρίων βαβακερό, το οποίο να είναι τουλάχιστον πάνω από 150 μέτρα, να ξέρετε, εάν θέλετε να πάρετε βαμβακερά και να πλέξετε την αλεπουδίτσα, για να μπορέσει να σας στάσει για το πορτοκαλί το νήμα. Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε και περισσότερο για το σώμα, για το κεφάλι, για τα πόδια. Το άσπρο και το μαύρο χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα. Δηλαδή αν έχετε και λίγο, εδώ δεν βάζουμε, πάμε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε ένα στο καθένα για 9 σειρές. Για το γέμισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι έχετε. Καλημέρα, δημιουργική Τετάρτη σε όλους, όπως μας λέει και η Λίτσα. Συγγνώμη λίγο, πιάστηκε. Πιάσα και από λίγο παρακάτω, γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει. 9 σειρές λοιπόν κάνουμε 30 άρρηχτα. Εντάξει. Επίσης, όταν θα έρθουν τα βελούδα μας τα καινούργια, έχω δει κάτι ωραία αρκουδάκια, τα οποία είναι με βελούδο. Θα κάνουμε βιντεάκι. Εντάξει, βλέπετε το σώμα που αρχίζει και κλείνει. Συνεχίζουμε μια αλυσίδα, ένα άρρηχτο σε κάθε θηλιά.
Μπορείτε κατά διαστήματα να μετράτε, αν δεν είσαστε σίγουροι, έτσι ώστε τα ρηχτά σας να βγαίνουν σωστά, σύμφωνα με τα 30 που πρέπει να είναι. Okay. Σήμερα πλέκουμε την αλεπουδίτσα μας. Για όσους ρωτάνε, θα κάνουμε τουλάχιστον τα μισά κομμάτια. Κάναμε το κεφάλι. Θα σας βάλω και αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθείτε τις οδηγίες, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου τη Φούλα. Ένα άριχτο σε κάθε θηλιά για 9 σειρές. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Βουβού εδώ. Μια αλυσίδα. Συνεχίζεται ένα στο καθένα. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά μας λέει ότι όπως κάναμε τις αυξήσεις μας, θα κάνουμε και τις μειώσεις μας. Επομένως, αφού κάνετε 9 σειρές, τώρα για να μην σας καθυστερώ εγώ, να κάνουμε 9 σειρές μαζί. Όπως θα κάνετε τις 9 σειρές, μετά θα αρχίσετε να κάνετε μειώσεις. Άρα τις μειώσεις θα τις κάνετε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, επειδή εμείς κάναμε πολλά διπλά και πολλά τριπλά, αυτό που θα κάνετε εσείς θα το κάνετε σταδιακά. Θα σας δείξω τώρα, θα κάνω λίγο αυτή τη σειρά και θα σας δείξω λίγο πώς θα κάνετε τις μειώσεις. Εντάξει. Να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν τα γράφουν στα αγγλικά τις οδηγίες και πάρα πολλές φορές όταν γίνεται από εργοστάσια, από μεγάλες μηχανίες, υπάρχουν και τα λαθάκια στο γραπτό λόγο. Γι' αυτό εγώ τώρα θα κάτσω να σας τα γράψω σωστά και αν έκανα και εγώ κάποιο λάθος στο βιντεάκι θα φανεί όταν θα σας γράψω τις οδηγίες. Για να τις έχετε γραπτός να είναι πιο εύκολο και για εσάς. Και όποια κοπέλα θέλει και κάνει παραγγελία, ας μου πει να του βάλω μέσα και τις οδηγίες. Άσχετα αν θα πάρει το σετάκι ή όχι. Λοιπόν, πες ότι κάναμε λοιπόν τις 9 σειρές και θέλουμε να κάνουμε μειώσεις. Ωραία. Ένας τρόπος για να κάνουμε τις μειώσεις μας είναι να ξεκινήσουμε ένα άριχτο εδώ, δύο μειώσεις μαζί εδώ. Απότομος, έτσι. Ένα, δύο εδώ. Εντάξει. Ένα, δύο εδώ, ένα, γιατί επειδή κάναμε στην τελευταία μας σειρά πριν φτάσουμε στα 30, κάναμε πολλές αυξήσεις, επομένως κάνουμε πολλές μειώσεις μαζί, έτσι, ένα, μείωση εδώ, ένα, μείωση εδώ στα επόμενα δύο, μάζεμα, εντάξει, καλημέρα, καλημέρα. Ένα, μείωση εδώ, ένα, μείωση εδώ, ένα, μείωση εδώ, ένα, και θα βάλουμε και εδώ ένα μόνο του ακόμα, εντάξει, το κλείνουμε. Αυτό ξαναλέω το κάνουμε για να κλείσουμε το σώμα αφού τελειώσουμε τις 9 σειρές μας που κάναμε ένα στο καθένα και κάναμε συνολικά σε 30 άριχτα, εντάξει, είναι για το σώμα. Μετά συνεχίζουμε μία λυσίδα, πάλι κάνουμε το ίδιο. Ένα εδώ, μάζεμε στα άλλα δύο, εντάξει. Ένα εδώ, μάζεμε στα άλλα δύο. Ένα εδώ, μάζεμε στα άλλα δύο. Τώρα εγώ τα πηγαίνω χαλαρά, γιατί θα το ξυλώσω έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα σας σφίγγετε περισσότερο, έτσι, θα σφίγγετε εδώ, να μην υπάρχουν κενά. Ένα εδώ, μάζεμα στα επόμενα δύο αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα εδώ, μάζεμα στα επόμενα δύο. Εντάξει, ένα εδώ, μάζεμα στα επόμενα δύο. Και ένα εδώ. Και ένα εδώ στο τελείωμα. Okay. Λοιπόν, βουβό. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Θέλουμε να μείνει όμως κενό εδώ, τουλάχιστον το μισό από ό,τι βλέπετε, πριν συνεχίσετε να κάνετε τις μειώσεις σας. Okay.
Και όταν θα σας, για να μπορέσετε να βάλετε το γέμισμα, όταν θα θέλετε να τελειώσετε τελείως, αυτό που κάνετε, ο εύκολος τρόπος είναι ή αφήνετε κλωστή και περνάτε με τη βελόνη σας ζιγ-ζακ, ή το άλλο που κάνετε, μπαίνετε σε όλες τις θηλιές. Δηλαδή μπαίνετε ένα, πες το ότι έχετε 5 θηλιές, 2, 3, 4, 5. Πες το ότι έχετε 5 θηλιές και θέλετε να τα κλείσετε και να κλείσει όλο το κενό σας. Τώρα δεν το κάνουμε. Θα κάνετε αυτό, θα κλείσετε όλα μαζί. Έτσι θα σφίξετε και θα κλείσει όλο το σώμα σας. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα στη φούλα μου. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν θέλω να προχωρήσουμε στα άλλα κομμάτια, τα υπόλοιπα κομμάτια, τα αυτιά, τα χεράκια, τα ποδαράκια, συγγνώμη, και την ουρά, θα την κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε αυτά τα κομμάτια, θα δείξουμε λίγο και τη συναρμολόγησή μας, εντάξει, και θα ολοκληρώσουμε και τις οδηγίες μας όλες μαζί για την αλεπουδίτσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Καλή επιτυχία σε όσους την ξεκινήσετε. Θα περιμένετε λίγο και το αυριανό το live για να την ολοκληρώσουμε, εντάξει. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Τετάρτη, δημιουργική, χαρούμενη. Σίγουρα αύριο, επειδή είναι Πέμπτη και θα είμαι όλη μέρα, θα κάνουμε και κάτι άλλο το μεσημέρι, θα βρω κάτι εύκολο, εντάξει, για να κάνουμε. Τι άλλο, περαστικά σε όσους είναι ασθενείς, καλή δύναμη σε όσους έχουν ασθενείς συγγενείς, καλή δύναμη σε όσους είναι πληγέντες από τις κακοκαιρίες που συμβήκανε, ιδιαίτερα τις φίλες μας στην Εύβοια, να πούμε. Αυτά. Ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας, προσπαθώ να απαντάω όσο γίνεται πιο γρήγορα σε όλα τα μηνύματά σας. 2-3-41-0-24-44-7 το τηλέφωνο μας, μπορείτε να καλείτε μετά τις 9. Θα έρθουν νέα νήματα και αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Α, χαιρετίσματα στις φίλες μας στην Κύπρο, η Ρεβέκα πίνει καφέ με τη Μαρία. Φιλάκια, φιλάκια και στη Μαρία και στη Ρεβέκα. Καλημέρα, καλημέρα, την αγάπη μου. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μου και κάναμε παρέα. Να ξέρετε ότι σας ετοιμάζω καινούργια ωραία σχεδιάκια, ένα τσαντάκι που μου ζητήσατε πάρα πολλές. Και επίσης από Σεπτέμβρη σίγουρα θα κάνουμε και άλλα σχέδια στους καμβάδες. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι κλειστές οι εταιρείες. Μετά τις 7 με 10 Σεπτεμβρίου όμως, που θα ανοίξουν αρχές Σεπτέμβρη οι εταιρείες, θα κάνουμε πολλά και ωραία σχεδιάκια. Έχουμε να περάσουμε έναν όμορφο και δημιουργικό χειμώνα. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.